για να πάμε στην αμμουδιά. Να βρούμε αυτό που ζητάμε, μια νέα χαρά. Ο Νίκος Πρωτοκάλογλου κλείνει 30 χρόνια ενεργής παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή και το γιορτάζει με την κυκλοφορία ενός διπλού επαιτειακού CD που περιλαμβάνει διασκευές μεγάλων των επιτυχιών παρέα με νέους καλλιτέχνες. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί αυτός ο δίσκος, το CD, να είναι και το τελευταίο της καριέρας σας, δεδομένης της digital εποχής που ζούμε? Διαβάζω άρθρα που λένε ότι το CD μπορεί να καταργηθεί στα επόμενα χρόνια κτλ. Θα δούμε μέχρι τότε. Η μουσική μπορεί να αλλάξει τρόπο. Μπορεί να αλλάξουν τα μέσα που φτάνει στον κόσμο. Αλλά πάντα το θέμα είναι... Το παιχνίδι παίζεται στο αν είναι καλή μουσική ή κακή μουσική. Τώρα με τι τρόπο θα φτάσει στον κόσμο, αυτό είναι αδιάφορο. Στα 37 χρόνια που έχετε δισκογραφικά στην πλάτη σας, η πιο σημαντική στιγμή ποια ήταν? Θα έλεγα το ξεκίνημα, την περιπέτεια αυτή δηλαδή με το συγκρότημά μου, με τους Φατμέ. Πάντα το ξεκίνημα έχει την έκπληξη, ας πούμε, του καινούργιου, του πρωτόγνωρου, τεράστια άγνοια. Αυτό είναι και το ωραίο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι ήμασταν εντελώς εκτός πραγματικότητας, αλλά απ' την άλλη η μουσική και τα τραγούδια δείχναν ότι ήμασταν και πολύ, πολύ παρόντες, πολύ μέσα στην αληθινή ζωή. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Υπήρξε η στιγμή στην καριέρα του που ακροβατούσε μεταξύ έντεχνου και εμπορικού τραγουδιού? Δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλω να φτάσουν τα τραγούδια μου σε πολύ κόσμο. Απλώς δεν πήγα ποτέ εγώ προς τον πολύ κόσμο. Πάντα προσπαθούσα να βρίσκω καινούργιους δρόμους εκφραστικούς και μερικές φορές απορώ πως τόσα τραγούδια μου έχουν βρει τέτοια απήχηση. Και επαναλαμβάνω ότι πολλά από τα τραγούδια αυτά δεν ακούστηκαν ποτέ από την τηλεόραση και από πολλά ραδιόφωνα επίσης. Παρ' όλα αυτά έχουν φτάσει στο στόχο τους. Πώς μπορούσατε και κάνατε υπομονή όταν καταβάλατε κόπο για να γράψετε ένα κομμάτι, το πιστεύατε και βλέπατε ότι στην αρχή δεν είχατε την ανταπόκριση του κόσμου? Βέβαια, πώς γίνεται να μην απογοητευτείς, φυσικά. Μάλιστα σε μια τέτοια φάση απογοήτευσης πριν από καμιά 20 χρόνια είχα γράψει αυτό το τραγούδι που λέει «Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ως που ναύρω νερό». Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα, ως που ναύρω νερό. Είναι ηρωνία, ας πούμε, ότι αυτό το τραγούδι μετά από 20 χρόνια έχει γίνει πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα. Τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά. Στο YouTube, για να τσεκάρετε τα views που κάνει ο κόσμος, για να δείτε αν του αρέσουν ή όχι τα νέα τραγούδια, μπαίνετε? Ναι, μπαίνω στο YouTube και μπαίνω για να ακούσω και πράγματα που δεν τα ακούσω εύκολα στο ραδιόφωνο. Και παρακολουθώ και τα δικά μου. Απλώς εγώ δεν ήμουν ποτέ σε αυτό το, πώς να το πω, δεν ακολουθούσα ποτέ αυτό το δρόμο του να κάνεις, ας πούμε, ένα ακριβό βίντεο κλιπ και να το προωθήσεις στα κανάλια και να στηριχτείς πολύ σε αυτό, στην εικόνα δηλαδή. Υπάρχουν και πράγματα στο YouTube δηλαδή που είναι ίσως τα περισσότερα που υπάρχουν από δικά μου τραγούδια είναι από ζωντανές ηχογραφήσεις, από συναυλίες. Είναι κομμάτια.